Την επίσκεψή μας, αγαπητοί μας τηλεθεατές, στο ενιδρείο, στον υδροβιολογικό σταθμό Ρόδου, την έχουμε συνδυάσει πολλές φορές με τα παιδικά μας μαθητικά χρόνια. Αγαπητή μου Βίβιαν Λουιζίδου, χαίρομαι ιδιαιτέρως που θα μας δοθεί η δυνατότητα να μας κάνεις μια ξενάγηση και να μας πεις κάποια πράγματα, γιατί από τα μικρά μας χρόνια έχουμε επισκεφθεί το ενιδρείο και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε αφορμές αυτή η επίσκεψη να γίνεται τακτικά. Και οι αγαπητοί μας τηλεθεατές, αλλά και οι άνθρωποι της Ρόδου, να γνωρίσουν τι υπάρχει εδώ, να καμαρώσουν, γιατί νομίζω ότι το ενιδρείο είναι το σημείο κατά τεθέν. Όταν έρχονται τα καράβια, είναι το πρώτο κτίριο που αντικρίζουν. Εσύ λοιπόν είσαι βιολόγος. Βιολόγος ωκεανογράφος. Ωκεανογράφος, θα μας πεις πολλά πράγματα, να μας κάνεις μία σύντομη ξενάγηση, να μας πεις κάποια ιστορικά στοιχεία, για να μπορέσουν οι αγαπητοί μας τηλεθεατές να έρθουν εδώ και να χαρούν. Και να ωφεληθούν, γιατί νομίζω ότι είναι ένας πλούτος όλο αυτό εδώ που έχει στηθεί με τόση αγάπη και με τόσο μεράκι. Πολύ σωστά τα λέτε. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας δείξω εδώ κάποια πράγματα τα οποία έχουν φτιαχτεί, σκεφτείτε, πριν από περίπου 100 χρόνια. Η κατασκευή του κτηρίου του ενιδρίου ξεκίνησε το 1934, κατά την περίοδο που που η Ρόδος βρισκόταν υπό Ιταλική κατοχή, και ολοκληρώθηκε το 1936. Ονομαζόταν Βασιλικό Βιολογικό Ινστιτούτο της Ρόδου. Οι Ιταλοί θέλανε να κάνουν εδώ έναν σταθμό, έτσι ώστε να μελετάνε θέματα αλιείας, σπογγαλιείας, γεωπονικής εντομολογίας, την υδρολογία του Αιγαίου, πράγματα που τότε μας ήταν εντελώς άγνωστα. Και βέβαια λόγω της ιδιομορφίας του νησιού μας, ακριβώς, λόγω της στρατηγικής θέσης
που κατέχει η Ρόδος ευρύτερα στη Μεσόγειο. Ακριβώς. Βρισκόμαστε στο ανατολικό σημείο της Μεσογείου. Δεχόμαστε την επίδραση των νερών τόσο του Αιγαίου Πελάγους, όσο και των νερών της Λεβαντίνης. Λεβαντίνη είναι η θάλασσα, το ανατολικότερο κομμάτι της Μεσογείου. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όλοι οι οργανισμοί, είτε ζώα, είτε φύκια, είτε όλα αυτά που ενδιαφέρουν τους ψαράδες, τα αλλιεύματα, επηρεάζονται από αυτά τα διαφορετικά ρεύματα. Ο σταθμός λοιπόν κατασκευάστηκε από τους Ιταλούς και μία έξυπνη πατέντα που είχαν κάνει οι Ιταλοί ήταν να κατεβάσουν κάπως το επίπεδο των δεξαμενών σε σημείο που να έρχεται ας πούμε το νερό και να μπαίνει μέσα στις δεξαμενές σχεδόν σαν συγκοινωνούντα δοχεία με πολύ μικρή μηχανική υποστήριξη. Όλα τα έκαναν με σοφία και ό,τι έμεινε νομίζω από τη δική τους αρχιτεκτονική κουλτούρα, η οποία είναι ιδιαίτερη και ξεχωριστή. Ακριβώς. Χωρίς να σημαίνει ότι και εμείς υστερούμε, και εμείς νομίζω ότι σε πολλά σημεία έχουμε μιμηθεί, αλλά έχουμε και φτιάξει πράγματα. Ακριβώς. Καλύτερα. Απλά σκεφτείτε ότι το 1934 που ξεκίνησε η κατασκευή ενός τέτοιου μουσείου, που για πάρα πολλά χρόνια ήταν το μοναδικό μουσείο υδρόβια ζωής στην Ελλάδα, ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη ιδέα δική τους. Έτσι λοιπόν το κτίριο έχει κομμάτια ναυτικής αισθητικής στην αρχιτεκτονική του. Ο αρχιτέκτονας ήταν ο Ιταλός Αρμάντο Μπερναμπίτη και όπως θα δείτε εδώ πέρα έχει καμπύλες γραμμές, στρογγυλά παράθυρα όπως τα φινιστρίνια των πλοίων, έτσι ώστε να δίνει μια ναυτική αίσθηση σε συνδυασμό με την Art Deco αρχιτεκτονική. Η κάτωψη του ενιδρίου, όπως θα δείτε εδώ πέρα, σχηματίζει ένα κοχύλι, ένα δίθυρο όπως λέμε εμείς οι βιολόγοι, το πέκτεν, το οποίο είναι φτιαγμένο το τούνελ μέσα από πορόλιθο, από πέτρες δηλαδή του νησιού τοπικές και δίνει την αίσθηση σπηλιάς, όπως θα μπείτε μετά και θα δείτε. Τι ωραία πράγματα, γνωρίζουμε και μαθαίνουμε. Λέει κάπου στην Αγία Γραφή, δίδου σοφό αφορμή και σοφότερος έστε. Άρα θα γίνουμε σοφότεροι σήμερα με αυτά που θα ακούσουμε. Παρακάτω εδώ μπορείτε να δείτε τα εργαστήρια των ερευνητών από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας που βρίσκονται πάνω στις εγκαταστάσεις του σταθμού. Έχουμε χημείο, έχουμε εργαστήρια βενθολογίας, έχουμε ειδικές καραντίνες για περίθαλψη, για θαλάσσιες χελώνες. Στο νησί μας υπάρχουν πληθυσμοί της καρέτα-καρέτα και της χελώνια μύδα, τα δύο είδη που αρπαντώνται στη Μεσόγειο. Επίσης, πρόσφατα έχουμε ενταχθεί και σε μία ομάδα άμεσης περίθαλψης ή διάσωσης μεγαλύτερων ζώων, όπως είναι τα θαλάσσια θηλαστικά, φώκες, δελφίνια, ζυφχοί. Δεν ξέρω αν είχατε ακούσει και την περίπτωση και του ζυφχιού, βέβαια. Που εκβράστηκε πέρσι το Μάιο στην Κρεμαστή και όταν πήγαμε και ανοίξαμε το στομάχι του, ήταν γεμάτο με πλαστικές σακούλες. Καταλαβαίνετε, ένα ζώο λοιπόν που ζει σε πολύ βαθιά νερά, καταδύεται μέχρι τα 2.000-3.000 μέτρα βάθος. Όταν βρίσκουμε το στομάχι του γεμάτο πλαστικά, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο η ρύπανση που υπάρχει στην ξηρά. Όλα αυτά με κάποιο τρόπο μπορεί να φτάσουν στη θάλασσα, είτε είναι οι σακούλες που χρησιμοποιούμε εμείς, είτε είναι παράδειγμα από τα θερμοκήπια, τα πλαστικά που τα παίρνει ο αέρας και καταλήγουν στη θάλασσα, είτε από τις απέναντι ακτές που μπορεί με τα ρεύματα να καταλήξουν στη δική μας παράλια ζώνη. Καταλαβαίνετε... Άρα μας δίνεται ένα μάθημα οικολογικής συνείδησης που πρέπει να καλλιεργήσουμε από τα πρώτα παιδικά μας χρόνια. Γιατί νομίζω ότι αυτό έχει αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως ακριβώς το λέτε. Όταν ο καθένας από μας κάνει μία μικρή αλλαγή στην καθημερινότητά του, ακόμη και αν αυτό λέγεται ότι παίρνω το παγούρι μου κάθε μέρα και δεν αγοράζω πλαστικά μπουκάλια, ή παίρνω στα ψώνια τη δική μου τσάντα και δεν χρησιμοποιώ και άλλες πλαστικές σακούλες. Όταν συνειδητοποιώ ότι οτιδήποτε παράγεται και το καταναλώνουμε, κάποια στιγμή απορρίπτεται. Δεν σημαίνει ότι η ανακύκλωση είναι η λύση για όλα. Πρέπει να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων. Πολύ σωστά. Άρα, ο καθένας από εμάς, έστω και ένα μικρό λιθαράκι να βάλει, καταλαβαίνετε ότι είναι εκατομμύρια λιθαράκια. Και είμαστε υπεύθυνοι σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει ως καταστροφή γενικά οικολογική. Ακριβώς. Έχουμε όλοι μας το μερίδιο της ευθύνης. Σε μεγάλο βαθμό έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ο άνθρωπος, ακριβώς. Και εδώ... Εδώ πέρα είναι τα εκθέματα του μουσείου, θα τα δούμε και από εκεί. Είναι ένας ταριχευμένος ζηφιός, ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα. Και θα δούμε παρακάτω ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα που είναι ο σκελετός μιας φώκιας που βρέθηκε σε αρχαιολογικές ανασκαφές.
Μάλιστα, ωραία. Να προχωρήσουμε. Εδώ έχουμε τη χαρά να έχουμε και... τον κύριο Γεράσιμο Κονδυλάτο. Ο κύριος Κονδυλάτος είναι γνωστός, τον έχουμε ξαναδεί και από άλλες τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά τώρα θα μας κάνετε τη χαρά και την τιμή να μας πείτε και εσείς κάποια πράγματα, γιατί είπα και στη Βίβια ότι σκοπός μας είναι να επαναδραστηριοποιηθούμε με την έννοια ότι πρέπει να έρθουμε να δούμε το ενιδρίο και να μην το ενθυμούμεθα μόνο από τα παιδικά μας χρόνια που μας έφερναν οι δάσκαλοι την εκδρομή. Είναι έτσι τα πράγματα. Ακριβώς, ναι. Έρχονται μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι και το μόνο που θυμούνται είναι ότι όταν είχα έρθει με το σχολείο, δηλαδή τώρα μιλάμε για δεκαετία 70-80, θυμούνται εδώ τη φώκια που είχαμε και πολλά άλλα ζώα. Βλέπουμε μεγάλη πρόοδο όμως και βλέπουμε ότι ασχολείστε, ότι τα φτιάχνετε τόσο όμορφα και τόσο ωραία και νομίζω ότι οι πληροφορίες που δίνετε είναι ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Μας κάνουν να γνωρίσουμε περισσότερα πράγματα για το θαλάσσιο πλούτο αλλά και για το νησί μας, γιατί αυτό είναι μια περαιτέρω ανάδειξη του νησιού μας. Είναι και από τους πλέον σκοπούς του ενιδρίου, δηλαδή του υδροβολικού σταθμού εδώ, να αναδείξουμε τον πλούτο που έχουν θάλασσες γύρω από τη Ρόδο, αλλά και στα Δωδεκάνησα και κατ' επέκταση της Μεσογείου, γιατί ό,τι υπάρχει εδώ υπάρχει και στη Μεσόγειο. Είναι η πρώτη επαφή ενός επισκέπτη, από όλο τον κόσμο θα μπορούσε να είναι, με το θαλάσσιο περιβάλλον γενικά του Αιγαίου, μπορούμε να πούμε. Εδώ πέρα έχουμε ένα πάρα πολύ σπάνιο έβριμα από μια αρχαιολογική ανασκαφή που έγινε στο λιμάνι της Ακαντιάς. Είναι ο σκελετός μιας φώκιας, η οποία βρέθηκε θαμένη με τιμές ανθρώπου. Ήτανε δίπλα στον οικισμό των παλαιολιθικών ανθρώπων που ήταν και αυτοί θαμένοι και καταλαβαίνετε ότι ένα ζώο 2.000 ετών βρισκόταν στα νερά μας από τότε, υπάρχει μέχρι και σήμερα, είναι η φώκια μονάχους-μονάχους και το σπουδαιότερο ήταν ότι ήταν τόσο κοντινή η σχέση του με τον άνθρωπο που την είχαν σχεδόν σαν κατοικίδιο, γι' αυτό και τη θάψανε στους τάφους τους δικούς τους δίπλα. Και το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε σήμερα για ένα προστατευόμενο ζώο όπως είναι οι μονάχους-μονάχους, ένα ζώο που του αρέσει να είναι μοναχικό, του αρέσει να είναι μόνο του, υπήρχαν μεγάλοι πληθυσμοί από ό,τι φαίνεται στα παλιά χρόνια. Γι' αυτό είναι σημαντικό οι πληθυσμοί που έχουν παραμείνει και έχουν επιβιώσει σήμερα να τους βοηθάμε να συντηρηθούν, να αναπαράγονται τα ζώα αυτά, να μην τα ενοχλούμε. Καταλαβαίνετε. Θέλουν και αυτά να ζήσουν. Ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες προθήκες από εκεί, κάποιες βιτρίνες λοιπόν μικρές, οι οποίες παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ομάδες οργανισμών που θα βρούμε μέσα στη θάλασσα. Έχουν βάλει το χέρι τους καλύμι εδώ ή όχι? Όλα αυτά είναι δείγματα που έχουν έρθει από πολλές μεριές του Αιγαίου. Άρα λοιπόν το Αιγαίο είναι πολύ περήφανο για όλα αυτά τα ευρήματα που έχει. Παρεπιπτόντως, μάλλον με την ευκαιρία αυτή να τονίσουμε ότι όλα αυτά τα ζώα δεν τα σκοτώσαμε, δηλαδή είμαστε στα ζωντανά και τα θανατώσαμε εδώ για να τα εκθέσουμε. Είναι ζώα που έχουν εξευραστεί, έχουν πιαστεί κατά λάθος σε δίχτυα αλλιέων και μας τα φέραν εδώ για να τα βαλσαμώσουμε ή να δείξουμε τα σκληρά μέρη δηλαδή του ζώου, γιατί αυτό είναι, ας πούμε, ξεσκελετός και το ζώο είχε πεθάνει έτσι κι αλλιώς. Όπως και αυτή η καρέτα εδώ που βλέπετε. Γίνονται περαιτέρω έρευνες. Συνέχεια, ο σταθμός ασχολείται με διάφορα ερευνητικά προγράμματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης της θάλασσας. Δηλαδή από το ίδιο το νερό, το βυθό, την σύσταση του βυθού, τους οργανισμούς που ζουν σε οποιοδήποτε υπόστρωμα, δηλαδή σε οποιοδήποτε τύπου πυθμένα, δηλαδή βραχώδης ή φύκια ή στην άμμο ή στη στήλη του νερού. Συνέχεια και εδώ και πολλά χρόνια, πριν από το 2000 κιόλας, ασχολούμαστε ιδιαίτερα και με τα χωροκατακτητικά είδη, τα ξενικά είδη γενικότερα, τα οποία δηλαδή είναι είδη που έχουν έρθει από άλλες θάλασσες και έχουν εγκαταστηθεί εδώ και έχουν χτίσει πληθυσμούς. Κάποια είναι ωφέλιμα, κάποια είναι επικίνδυνα για το οικοσύστημα πρώτα. Πώς γίνεται αυτό, πώς έρχονται? Η κυριότερη πύλη από την οποία έρχονται μέσα είναι η διόρυγα του Σουέζ.
κοτιδιόρυγα. Και εκεί έρχονται πλέον, έρχονται αβίαστα, δηλαδή κολυμπούν και έρχονται ή περπατούν αν είναι τα ζώα, ξέρω, καβούρια. Και αυτό το φαινόμενο είναι που καταγράφουμε εδώ και πολλά χρόνια και συνεχίζουμε. Τώρα αυτή την περίοδο τελειώνει ένα πρόγραμμα που καταγράψαμε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη βιολογία του λαγοκέφαλου, της τρομπέτας και του λεοντόψαρου. Για να δούμε δηλαδή πώς αυτοί οι πληθυσμοί έχουν αναπτυχθεί εδώ γύρω από το νησί. Τελικά είναι μύθος ή πραγματικότητα αυτό που λένε ότι ο λαγοκέφαλος δημιουργεί προβλήματα? Όχι, καθόλου μύθος. Είναι πραγματικότητα. Γιατί επηρεάζει τα πάντα και σε όλα τα επίπεδα. Και αν το δούμε από την ανθρώπινη πλευρά, είναι ένα είδος που δεν τρώγεται, έτσι. Είναι και επικίνδυνο, δηλαδή, αν φαγωθεί, να καταναλωθεί, γιατί μπορεί να προκαλέσει και θάνατο. Μάλιστα. Βίβιαν, τι λένε οι ξένοι τουρίστες που έρχονται και βλέπουν όλα αυτά τα εκθέματα? Πώς αντιμετωπίζουν όλη αυτή την εικόνα, γιατί έρχονται από διάφορες περιοχές του κόσμου? Και επειδή είναι φιλίστορες οι ξένοι και παρατηρούν και βλέπουν και διαβάζουν, νομίζω ότι κάτι θα έχεις να μας πεις. Τους κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η αρχιτεκτονική του ενιδρίου, τόσο εξωτερικά το κτίριο, όσο και ο τρόπος που είναι δομημένες μέσα οι δεξαμενές των ψαριών, μέσα στη σπηλιά δηλαδή. Το ίδιο και το πάτωμα στο τούνελ μέσα θα το δείτε. Που πάμε έχει, σιγά σιγά να το βλέπουμε. Ναι, που έχει το βοτσαλωτό, το παραδοσιακό, εδώ που έχουμε στα Δωδεκάνησα. Απλώς πριν πάμε μέσα θα ήθελα να σας δείξω και ένα καινούριο απόκτημα εδώ πέρα του σταθμού που είναι πολύ ενδιαφέρον και για μεγάλους και για παιδιά. Είναι για τα θαλάσσια θηλαστικά. Είναι σαν παιχνίδι, ας πούμε, μπορεί ο καθένας να πατήσει τα είδη των θαλάσσιων θηλαστικών, να δει βίντεο, να παίξει παιχνίδια με ερωτήσεις. Και συνδυάζουν το τεχνό με τα το ωφελή μου, γιατί τα παιδιά αρέσκονται σε αυτά. Προσπαθούμε να πάμε λίγο προς την βιωματική μάθηση, τα πιο μένουνε διαδραστικά παιχνίδια κτλ. Νομίζω και αυτό τους κάνει πολύ εντύπωση, γιατί πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν ότι στη Ρόδο και στην περιοχή μας στο Αιγαίο έχουμε φάλαινες, έχουμε φυσιτήρες, έχουμε δελφίνια, έχουμε φώκες. Στα ανατολικά της Ρόδου είναι το δεύτερο βαθύτερο σημείο της Μεσογείου, έξω από τη Λίνδο, με βάθος που φτάνει και ξεπερνάει και τα 4.000 μέτρα σε βάθος, και είναι το ιδανικό ενδιέτημα για αυτά τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά που καταδύονται βαθιά και βρίσκουν την τροφή τους, η οποία αποτελείται κυρίως από βαθυπελαγικά καλαμάρια. Άρα είναι πολύ συχνό πλέον το να συναντάμε πληθυσμούς από δελφίνια και από μεγαλύτερες φάλαινες σε αυτή την περιοχή, γιατί κινούνται κατά μήκος της Ελληνικής Τάφρου, που ξεκινάει κάτω από τη Ρόδο, κάτω από την Κρήτη και ανεβαίνει στα δυτικά της Ελλάδας, στο Ιόνιο Πέλαγος. Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά αυτό που λέω πολλές φορές, ότι ο τόπος μας είναι πολύ ευλογημένος. Ναι. Από όλες τις πλευρές. Οι περιοχές λοιπόν που κινείται ο Ζηφιός είναι από εδώ, δηλαδή από Ιόνιο, πηγαίνει στο κρητικό πέλαγος νότια της Κρήτης και φτάνει μέχρι εδώ νότια της Ρόδου. Είναι αυτή δηλαδή το σημείο που εδώ ο βυθός σχηματίζει πρανή και βαθαίνει πολύ απότομα. Νομίζω είχα διαβάσει ότι από το 2010 βρέθηκαν 4 μέχρι σήμερα. Ναι, ναι, τόσο. Το τελευταίο ήταν στην Κρεμαστή, ε. Ναι. Έχουμε ακόμα κάτι ενδιαφέρον εδώ. Εντάξει, το ξέρουν πολλοί κάτοικοι εδώ της Ρόδου. Κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν, και ιδίως τα μικρά παιδιά, ότι αυτό το ψαράκι εδώ που βλέπετε είναι του γλυκού νερού και ζει μόνο στη Ρόδο. Είναι δηλαδή ένα ενδημικό είδος. Ανήκει στους Κυπρίνους, συγγενείς δηλαδή του χρυσόψαρου, του Κυπρίνου βασικά, και ζει σχεδόν στα περισσότερα από τα ρέματα που υπάρχουν στη Ρόδο και ειδικά στο φράγμα του Γαδουρά τώρα που έγινε πρόσφατα και πιο παλιά και στο Τσαπολακιάς. Πώς το βλέπετε αυτό που στα σπίτια μας παλιά υπήρχε ως μόδα να υπάρχει ένα ενιδρίο? Τι εννοείται, έχουμε τις προϋποθέσεις για να μπορούμε έτσι να τα βλέπουμε, να τα καμαρώνουμε, αλλά και αυτά να ζουν όμορφα και φυσιολογικά? Θέλουν πολύ φροντίδα για να το πετύχουμε αυτό και θέλουν να διατηρούμε ιδανικές συνθήκες. Δεν είναι λοιπόν εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, δηλαδή είναι σαν να έχεις ένα κατοικίδιο, αλλά να είναι σταθερό, να μην μπορεί να το κινήσεις.
πρέπει να το ταΐσεις, να το καθαρίσεις, να το φροντίσεις, να παρακολουθείς ασθένειες. Είναι πάρα πολλά. Ένας ζωντανός οργανισμός είναι που απλώς δεν ζει στον αέρα, ζει μέσα στο νερό. Προσωπική μου άποψη, σχεδόν αποθαρρύνω γενικά την κατασκευή ενιδρίων, γιατί τις πρώτες μέρες, τις πρώτες μέρες και μήνες, ας πούμε, θα έχουμε τον ενθουσιασμό, μας αρέσει και αυτά, αλλά μετά κάπου θα αρχίσουμε να κουραστούμε, θα βαρεθούμε, θα το αμελήσουμε και λίγο να το αμελήσεις, το ενιδρίο θα καταρρεύσει και θα πεθάνουν οι οργανισμοί. Από εδώ. Εδώ βλέπετε περισσότερα τα αρχευμένα, τα οποία πάλι μας τα είχαν φέρει από διάφορα σημεία του Αιγαίου. Έχουμε κρατήσει κάποια συγκεκριμένα, τα πιο πολλά τα έχουμε αποσύρει. Είναι μια παλιά τεχνική κατ' εμέ για να δείχνει στους οργανισμούς. Τώρα θα ήταν καλύτερα ή μέσω εικόνας, δηλαδή να τα βλέπεις μέσα στο φυσικό του περιβάλλον, ζωγραφιές ή ακόμα και ζώα που έχουν κατασκευαστεί τεχνικά, δηλαδή από... Πάντως δεν είναι άσχημες και οι ζωγραφιές, νομίζω ότι δίνουν μια άλλη αίσθηση. Ναι. Και είναι όλα ήδη αυτά που έχουν ζωγραφίσει εδώ ο καλλιτέχνης, είναι ήδη που τα βρίσκουμε μέσα στη θάλασσα. Μπαίνουμε λοιπόν σε αυτό το σπηλαιώδες σημείο, το οποίο είναι αποκαλυπτικό, γιατί δεν ξέρουμε τι θα δούμε. Ναι. Έχει και μία, θα έλεγα, δώσει ότι κάτι θα δούμε όμορφο, κάτι ωραίο. Ένα suspense. Ένα suspense, όπως το λέτε. Πείτε μας. Λοιπόν, καταρχήν, όπως σας είπε και η συνάδελφος, το πάτωμα εδώ είναι ίσα με τη στάθμη της θάλασσας. Και το βοτσαλωτό, βέβαια. Δηλαδή, εδώ είναι σαν να πατάμε στην επιφάνεια της θάλασσας. Είναι όλο βοτσαλωτό, ναι, πετραδάκι. Και ο πορόλιθος που είναι γύρω-γύρω εδώ στη σπηλιά, πάλι είναι ένα φυσικό πέτρωμα από τη Ρόδο εδώ. Οι δεξαμενές φιλοξενούν διάφορα είδη. Έχουμε φτάσει, ας πούμε, και μια πολύ καλή εποχή που καταφέραμε και συλλέξαμε μέχρι και 100 είδη. Και δεν μιλάω μόνο για ψάρια, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί επισκέπτες έρχονται εδώ και θέλουν να βλέπουν κίνηση, δηλαδή ψάρια να κολυμπάνε και να... Είναι αυτή η νοοτροπία που είχαμε από μικρή, ότι πάμε στο ενιδρίο για να δούμε ψάρια. Δηλαδή σαν να είσαι μπροστά σε οθόνη, τηλεόραση, ας πούμε, και να βλέπεις συνέχεια κίνηση. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί πολλοί οργανισμοί είναι και ακίνητοι, αλλά δεν είναι και μόνο, είναι πολύ αργά, κινούνται πολύ αργά. Οπότε μιλάμε για οργανισμούς από φύκη, από καβούρια, γαρίδες, μαλάκια, δηλαδή δίθυρα, γαστερόποδα, ολοθούρια, αχινούς, πάρα αυτοί πολύ. Αυτοί οι οργανισμοί που λέτε ότι κινούνται αργά, αντιδρούν και αργά. Αντιδρούν και αργά, βέβαια. Και γι' αυτό, ας πούμε, σε περιπτώσεις που μπορεί σε κάποιο συγκεκριμένο περιοχή γίνει ένα ξαφνικό γεγονός, δηλαδή ή καιρικές συνθήκες αλλάξουν ή γίνει κάποια μεγάλη άνδοση θερμοκρασίας σε ένα σημείο και αυξηθούν και η θερμοκρασία των νερών και οι οργανισμοί αυτοί δεν μπορούν να φύγουν μακριά και να πάνε σε πιο δροσερά νερά, θα πεθάνουν. Έχει τύχει να σας πάρουν τηλέφωνο ψαράδες που έχουν βρει διάφορες έτσι, μορφές παράξενων, θα έλεγα εγώ, περιπτώσεων, όχι μόνο ψαριών, ναι, αλλά και άλλων. Βέβαια. Τι κάνετε εσείς αμέσως? Ανάλογα την περίπτωση είναι η αλήθεια. Η καλύτερη περίπτωση είναι να έχουμε το ίδιο τον οργανισμό εδώ. Να τον δούμε από κοντά, να τον παρατηρήσουμε, να τον μετρήσουμε και να καταλήξουμε στο τι είναι και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανεί χρήσιμο επιστημονικά. Η άλλη λύση είναι φωτογραφικό υλικό. Να μας στείλουν δηλαδή με οποιοδήποτε τρόπο ένα φωτογραφικό υλικό ή έστω ένα μικρό βίντεο, ανάλογα πάλι την περίπτωση, για να δούμε γιατί πρόκειται. Τα πιο πολλά βέβαια είναι κοινά είδη που οι πιο πολλοί δεν τα έχουν ξαναδεί, αλλά έχουμε και πολλές περιπτώσεις που είναι όντως είδη που εμφανίστηκαν, όπως σας είπα πριν, από άλλες θάλασσες για πρώτη φορά στη Ρόδο και ήμασταν τυχεροί που κάποιος τον παρατήρησε και έστειλε είτε το δείγμα ή φωτογραφία και καταφέραμε να το αναγνωρίσουμε. Ερευνητικά πόσα άτομα ασχολείστε εδώ? Ερευνητικά αυτή τη στιγμή είμαστε 5 άτομα. Καθαρή έρευνα δηλαδή, έτσι. Το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι να έρθουν οι φοιτητές από πανεπιστήμια για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Συνήθως είναι καλοκαιρινοί οι μήνες που γίνεται αυτό.
Από όλο τον κόσμο ή μόνο από την Ελλάδα? Προς το παρόν είμαστε μόνο από Ελλάδα. Εδώ. Δεν είναι όλοι οι οργανισμοί που μπορούν να ζήσουν μέσα σε ενίδρια. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή είμαστε περιορισμένοι σε αυτούς που μπορούν να αντέξουν και να μείνουν πολύ καιρό και υπό τις συνθήκες αυτές που μπορούμε να τους παρέχουμε. Δηλαδή είναι ζώα πολύ ευαίσθητα στον εγκλισμό ή στις συνθήκες του νερού εδώ ή στη θερμοκρασία που διατηρούμε και δεν αντέχουν, η αλήθεια. Αυτοί οι οργανισμοί τρέφονται? Βεβαίως, ταΐζονται 3 φορές τη βδομάδα τουλάχιστον, δηλαδή καταλάχιστον, και ανάλογα τις περιπτώσεις μπορεί και καθημερινά. Είναι ανάλογο. Πάλι δηλαδή κινούμαστε, δεν είναι όλα τα ζώα το ίδιο, δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες ή τις διατροφικές συνήθειες. Δηλαδή ο σκορπιός που μπορεί να είναι ευχαριστημένος να φάει και μια φορά τη βδομάδα, που δεν γίνεται, αλλά κάποια άλλα που κινούνται πολύ γρήγορα θέλουν καθημερινή φροντίδα και ταΐσμα. Τώρα εδώ ας πούμε μια δεξαμενή που θα φανεί άδεια, αλλά έχουμε τον αχινό ο οποίος θα έχει κρυφτεί πίσω από την πέτρα. Μπορεί να είναι και 2 και 3 και είναι νεκρυμένοι όλοι. Εδώ ο μέσος επισκέπτης θα το περάσει απαρατήρητο στα γρήγορα, γιατί δεν βλέπει κίνηση, αυτό που λέγαμε. Υπάρχουν κάποια είδη που είναι κρυπτικά ή κάποια που έχουν πάρα πολύ καλό καμουφλάζ. Αν προσέξετε στα αριστερά αυτού του μικρού ενιδρίου, δεν είναι κλαδί αυτό ή κάτι σαν φυκάκι, είναι ένα καβούρι. Μάλιστα. Μπορεί να έχουν ανεπτυγμένο το αίσθημα της ντροπής, να μας ντρέπονται. Δυστυχώς όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε, ακόμα και το πλαστικό, διαβρώνονται. Το αλάτι της θάλασσας δεν χαρίζει σε κανέναν. Βέβαια πιο ευαίσθητα είναι τα μεταλλικά σημεία. Αυτό λοιπόν ο χώρος εδώ που είμαστε έχει μείνει αναλύωτος από όταν το φτιάξανε οι Ιταλοί. Δεν έχουμε κάνει κάποια ιδιαίτερη παρέμβαση. Εντάξει, άμα ξεκολλήσει κανένας βράχος μιλάμε, μπορούμε να θα τον επαναφέρουμε μέχρι εκεί. Και είναι και αυτή η ιδιαίτερη ομορφιά του ενιδρίου της Ρόδου. Άλλωστε είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, προστατεύεται από την εφορία νεωτέρων μνημείων. Ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και φυσικά δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση είτε εσωτερικά είτε ακόμη και εξωτερικά. Αυτή εδώ είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή που έχουμε. Είναι περίπου μέχρι 20 κυβικά νερό χωράει και φιλοξενούμε τα μεγαλύτερα ψάρια που μπορούμε να βρούμε. Δηλαδή μέχρι ας πούμε 10 κιλά ροφό ή σφυρίδα ή πίγκα, τέτοια μεγάλα ψάρια, πετρόψαρα. Εδώ είναι χαρακτηριστικό αυτό το ψαράκι που πιάνεται πολύ συχνά στα δίχτυα των αλλιέων. Είναι ένα από τα ξενικά είδη, δηλαδή αυτό έχει έρθει από την Ερυθρά, το κρεμμύδι. Ακανθόπερκα. Ακανθόπερκα, ναι. Οι επιστήμονες, για να συνεννόμαστε μαζί μας και να ξέρουμε ότι όλοι μιλάμε πάντα για το ίδιο είδος, κάθε είδος έχει την ονομασία του στα λατινικά. Έτσι λοιπόν το ψάρι αυτό που εμείς εδώ το λέμε κρεμμύδι, κάπου αλλού το λένε ακανθόπερκα ή με οποιοδήποτε άλλο παρατσούκλι, η επιστημονική του ονομασία είναι Sargocentrum rubrum, δηλαδή ότι έχει ένα σαργός που έχει κεντριά και rubrum, δηλαδή κόκκινο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το επιστημονικό όνομα κάθε είδους περιγράφει με κάποιο τρόπο τα χαρακτηριστικά του. Μάλιστα. Κωδικός επικοινωνίας λοιπόν σε όλες τις γλώσσες. Ακριβώς. Αυτό δεν το λεοντόψαρο. Με την ευκαιρία είναι πολύ όμορφο για τα ενιδρία. Τι ωραίοι χρωματισμοί όμως. Ναι, πολύ όμορφο. Αυτό βλέπω. Πριν έρθει στη θάλασσα, στην περιοχή μας τέλος πάντων, σαν εισβολικό είδος, πολλοί το αγοράζαν για τα ενιδρία τους στο σπίτι. Τώρα βέβαια μπορείς να πας και να ψαρέψεις και να το έχεις δωρεάν. Εδώ βλέπουμε το καινούριο είδος αχινού, εκείνο με τις μακριές άκανθες, το μαύρο. Πολύ χαρακτηριστικό. Μεγάλος, να το αναγνωρίσουμε μέσα στη θάλασσα, γιατί έχει, αν το κοιτάξεις από πάνω, έχει 5 λευκά στίγματα. Φαίνεται, ίσως φαίνεται από τη γωνία που είμαι εδώ, φαίνεται ένα λευκό στίγμα. Είναι μεγάλος και οι άκανθες του περιέχουν
μικρή ποσότητα τοξίνης. Θέλει προσοχή στο καθάρισμα, γιατί και αυτό στρώγεται πλέον. Ανταγωνίζεται βέβαια τα δικά μας είδη, τον κόκκινο και τον μαύρο. Λόγω της αλλαγής του κλίματος υπάρχει ένα φαινόμενο σε εξέλιξη που ονομάζεται τροπικοποίηση της Μεσογείου. Δεν θα γίνει φυσικά από τη μία μέρα στην άλλη, μπορεί να γίνει σε μία περίοδο 100-200 ετών. Όμως το οικοσύστημα πάντα είναι σε μία δυναμική ισορροπία, όπως λέμε εμείς οι βιολόγοι. Ότι ναι, μεν τώρα ήρθε για παράδειγμα ένα νέο ξενικό είδος που είναι χωροκατακτητικό και μπορεί να εκτοπίσει τα δικά μας ενδυμικά, όμως το οικοσύστημα πάλι θα ξανάρθει σε κάποια άλλη ισορροπία. Γι' αυτό πολλές φορές λένε, μα γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε για την κλιματική αλλαγή και τι έγινε άμα ανεβεί η θερμοκρασία της θάλασσας ή του πλανήτη κατά ένα βαθμό. Σκεφτείτε τον εαυτό σας όταν έχουμε φυσιολογική θερμοκρασία 36 και 6 και όταν έχουμε απλά 10 37,5. Όπως εμείς δεν νιώθουμε καλά, αντίστοιχα και τα ζώα που μπορεί να είναι στενόθερμα, δηλαδή να μην αντέχουν σε μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, να στρεσάρονται και πολλά ακόμη και να πεθαίνουν. Πάντως είναι αυτές οι λεπτομέρειες τις οποίες χρειαζόμαστε να ξέρουμε, γιατί ένα βασικό στον κάθε άνθρωπο είναι η ισορροπία, να βρούμε την ισορροπία μας. Όπως βλέπουμε ότι και τα ζώα βρίσκουν την ισορροπία και τα πτηνά και όλα, όλο το ζωικό βασίλειο, έτσι και εμείς ως άνθρωπος, ως κορονίδα της δημιουργίας. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία μας και καλά κάνετε που τα λέτε αυτά, για να έχουμε και εμείς την αίσθηση ότι έχουμε ευθύνη. Αυτό θέλουμε να περάσουμε, ότι η ευθύνη μας είναι πολύ μεγάλη και μας βαραίνει όλους. Εδώ είναι ένα ενιδρίο αφιερωμένο αποκλειστικά στο λεοντόψαρο, μια και μπορούμε να το βρούμε και σε μεγάλους αριθμούς και είναι και πολύ όμορφο για το ενιδρίο. Φιλοξενούμε εδώ 4 ή 5, κάτι πρέπει να είναι ακόμα ένα κρυμμένο. Μπορεί να μην θέλει τη δημοσιότητα. Μπορεί. Κάποιοι είναι εντροπάλλους. Ωραία σχέδια. Είναι πολύ όμορφο είδος. Έχετε παρατηρήσει επισκέπτες ξένους να κάθονται εδώ με τις ώρες και να ξεκουράζονται, λίγοι, να βλέπουν. Λίγοι είναι αυτή η αλήθεια. Να βλέπουν. Υπάρχουν γιατί πολλοί... είναι ξεκούραστες εικόνες αυτές. Ναι. Υπάρχουν πολλοί πλέον που μέσα από τα social media τα δικά τους φτιάχνουν βιντεάκια από το ενιδρίο με μουσική υπόκρουση και τα ανεβάζουν στους δικούς τους λογαριασμούς. Και εμάς μας χαροποιεί ιδιαίτερα το ότι τους κάνει τόσο εντύπωση, παρόλο που είμαστε ένα μικρό ενιδρίο με περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης κτλ. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι που τους αρέσει η θαλάσσια ζωή, τους κάνει τρομερή εντύπωση το πώς είναι στημένο το τούνελ, οι δεξαμενές. Είναι σημαντικό το ότι οι οργανισμοί που φιλοξενούμε είναι τα είδη που βρίσκονται εδώ, στην περιοχή. Άρα καταλαβαίνει κάποιος το πλούτο που υπάρχει στην περιοχή που επισκέπτεται. Είναι πολύ σημαντικό. Είπαμε αυτό και στην αρχή, Βίβιαν, ότι έχει και ένα τοπικό χαρακτήρα όλο αυτό, αλλά είναι και μια διαφήμιση του τόπου μας. Εγώ αυτό πιστεύω. Και επειδή και το σημείο του, όπως είπαμε, είναι σημείο κατά τεθέν, όταν έρχονται τα καράβια, βλέπουν ότι είναι το ενιδρίο ή του ρωτάνε και μαθαίνουν, νομίζω ότι έχει και την έννοια ότι εσείς εδώ πέρα με αυτή τη δουλειά που κάνετε είστε και πρέσβεις. Ένα άλλο εντυπωσιακό κομμάτι του ενιδρίου είναι από πολλές φωτογραφίες που βγάζουν πάνω από το σταθμό με drones. Θα δείτε ότι μπορεί και κάθε μέρα να έχει αλλάξει η μύτη του νησιού από τα ρεύματα κτλ. Αλλάζει η κάτωψη της μύτης του νησιού, γιατί μεταφέρεται η άμμος με τα ρεύματα κτλ. Και ανάλογα αν φυσάει νοτιάς ή δυτικός, είτε η μύτη πηγαίνει από τη μία μεριά είτε από την άλλη. Οπότε καταλαβαίνετε, ακόμα και οι φωτογραφίες που βγάζει κάποιος εξωτερικά από το ενιδρίο, είναι πάντα διαφορετικές, είναι Μάλιστα. δυναμικές, μπορούμε να πούμε. Και θαυματουργικές θα έλεγα εγώ, αφού μεταμορφώνονται. Μεταμορφώνονται, ακριβώς. Εδώ πέρα είναι μια δεξαμενή που πολλοί μπορεί να την προσπεράσουν χωρίς να εντοπίσουν κάποιο ζωντανό οργανισμό, γιατί έχουμε μέσα το χταπόδι, Octopus vulgaris, το οποίο, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ένα είδος που είναι καταπληκτικό στο να καμουφλάρεται, να παίρνει το χρώμα των βράχων στους οποίους κρύβεται κτλ. Και επίσης είναι ένα είδος από τα πιο έξυπνα
του θαλάσσιου κόσμου. Ένα είδος που μπορεί να μάθει συσσαγωγικά τον εκτροφέα του σε πειράματα, ας πούμε, που έχουν γίνει σε ενιδρία με χταπόδια. Έχει φανεί ότι το χταπόδι αναγνωρίζει αυτόν που πάει και το ταΐζει, μπορεί να πάει κοντά του, να κουνήσει τα πλοκάμια του κτλ. Ένα είδος με τρεις καρδιές, ένα είδος που τρώγεται. Κάτι το οποίο οι άνθρωποι που όταν μαθαίνουν πόσο έξυπνο είναι και όλη τη βιολογία του, αλλάζουν στάση ζωής, ας πούμε, απέναντι σε κάποια είδη και αποφασίζουν να μην τα καταναλώσουν ξανά. Το έχουμε δει και πολλές φορές εδώ στο σταθμό, στο ενιδρίο δηλαδή, ότι κάθε χταπόδι που φέρνουμε έχει τη δική του προσωπικότητα. Και δεν είναι ότι πεθαίνουν λόγω ότι οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές, αλλά ο χρόνος ζωής του χταποδίου είναι ένα έτος. Περιορισμένος. Ένα έτος, ναι. Με το πολύ δύο, δηλαδή δεν φτάνει παραπάνω. Κάθε ένα λοιπόν μπορεί να είναι, αλλά ήταν πολύ χαρούμενα, πολύ φιλικά. Δηλαδή έχω ένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις δεξαμενές απομόνωσης, που όποτε αισθανθεί ότι είμαι εκεί κοντά, θα βγάλει το πλοκάμι του έξω για να, αντιδράει, για να παίξουμε. Μα. Και αν δεν το χαϊδέψω, θα μου πετάξει νερό. Άλλα δηλαδή κάθονται έτσι νοχελικά πάντα σε μια τρύπα, δηλαδή κάθε ένα, όπως και όλα τα, και όλοι οι οργανισμοί έχουν τη δική τους προσωπικότητα και αναπτύσσουν αυτό το αίσθημα της ανθρωποφιλίας. Πάντως εγώ θα έλεγα ότι όλο αυτό το οποίο μας λέτε είναι και μια ψυχοθεραπεία. Βέβαια, για όλους μας. Βέβαια, βέβαια. Το να βλέπεις όλα αυτά, να τα παρατηρείς, αυτό το οποίο είπες Βίβιαν, η παραλλαγή που κάνει το χταπόδι και πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή μας βγάζουν από την καθημερινότητα. Ελάτε να δείτε εδώ κάτι που προσπεράσαμε, ίσως το είδαμε λίγο ασήμαντο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικός οργανισμός, τουλάχιστον για τα αρχαία χρόνια. Είναι αυτό εδώ το κοχύλι που βρίσκουμε σε όλους τους βυθούς. Είναι οι γνωστοί, βγάζανε από αυτό τον αδένα του και φτιάχνανε αυτό το βασιλικό μπλε. Δηλαδή φτιάχνανε βαφή για ρούχα για την αριστοκρατία και για τους βασιλείς. Αυτό εδώ λέω, έτσι, γιατί έχει μέσα και άλλους οργανισμούς. Ναι. Αυτό εδώ πέρα είναι ένας ερημίτης. Κάθε ενιδρίο θα πρέπει να παρεστά μια μικρή βιοκοινωνία, ένα μικρό δηλαδή, μια μικρή γειτονιά της θάλασσης. Έτσι. Ναι. Γιατί κάθε οργανισμός μέσα εδώ έχει τη δική ποικιλία του λειτουργία. Έχουμε τους καθαριστές, δηλαδή αυτοί που θα καθαρίσουν το υπόστρωμα από τροφές που δεν έχουν φαγωθεί, από νεκρούς οργανισμούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάτσει επάνω στο πυθμένα, όπως είναι τα αλοθούρια. Τα αλοθούρια είναι αυτά τα μακρόστενα μαύρα εχινόδερμα που βλέπουμε κολλημένα πάνω σε βράχους όταν πέσουμε με τη μάσκα μας στη θάλασσα. Επίσης το ίδιο θα κάνει και η πορφύρα που λέμε. Ο ερημίτης επίσης θα φάει ό,τι βρει επάνω σε ένα βράχο και θα τον πούμε κρατάει σε χαμηλό επίπεδο την ανάπτυξη γενικά όλων των οργανισμών εκεί, όπως θα πρέπει να είναι δηλαδή και όπως ήταν πάντα. Ο αχινός θα φάει ως επιτοπλίστων φυτικές τροφές, δηλαδή φύκη που είναι προσκολλημένα επάνω σε οποιοδήποτε υπόστρωμα και πολλά άλλα. Όπως το είπατε, μια κοινωνία, γειτονιές. Ναι. Πολλές φορές βλέπουμε στην παραλία, ειδικά το χειμώνα, που έχουν βγει αυτά τα μακριά καφέ φύκια που λέει ο περισσότερος κόσμος και νομίζουν ότι δεν είναι καθαρή η θάλασσα ή οτιδήποτε. Τα συγκεκριμένα είναι θαλάσσια αγκαιόσπερμα, δηλαδή σαν τα φυτά της ξηράς που είναι φυλλοβόλα δέντρα όπως τα πλατάνια. Φανταστείτε αντίστοιχα αυτά τα φύκια που λέμε, είναι μέσα στο νερό, είναι τα λιβάδια Ποσειδονίας, το είδος είναι Ποσειδόνια ωκεάνικα και δείχνουν την καθαρότητα του νερού πρώτον και την καλή οικολογική ποιότητα του οικοσυστήματος. Μάλιστα, είναι, τι ωραία. Είναι ένα είδος που δημιουργεί λιβάδια μέσα στο νερό. Μπορεί να ξεκινάει η βλάστηση από τα 3 μέτρα βάθος για παράδειγμα. Είναι ένα μέρος στο οποίο ζουν και αναπαράγονται πάρα πολλά είδη άλλων οργανισμών, ψάρια, καβούρια, υπόκαμπι, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε.
λειτουργεί και σαν καταφύγιο για τα ζώα αυτά, όπου μπορούν να κρυφτούν και να επιβιώσουν από τους θηρευτές. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό και για την διάβρωση της παράκτειας ζώνης, γιατί λειτουργούν ως κυματοθράυστες. Άρα λοιπόν, καμιά φορά μπορεί εμείς να σκεφτόμαστε για έναν οργανισμό ότι φαίνεται άσχημα αισθητικά στο μάτι. Μια παραλία μπορεί να μην είναι θελκτική για τους τουρίστες, για παράδειγμα, ή για τους κολυμβητές. Όμως από άποψη οικοσυστημική, είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Και μάλιστα υπάρχει μια ελληνική εταιρεία η οποία χρησιμοποιεί τα φύκια αυτά και φτιάχνει στρώματα για να κοιμόμαστε σε πολύ υψηλές τιμές. Και επειδή είναι οργανισμοί που βρίσκονται στη θάλασσα, αναδύουν ιόδιο. Άρα θεωρητικά είναι πολύ καλό να το εισπνέεις και τα λοιπά. Οπότε καταλαβαίνετε έχει ότι... Έχει προχωρήσει πολύ δηλαδή όλο αυτό. Μπράβο. Εδώ να φανταστείτε τώρα από το λαγοκέφαλο και την τροπέτα που λέγαμε, φτάσαμε στο σημείο να πάρουμε ωμέγα 3 λιπαρά, κολαγόνο και την τοξίνες τους και να φτιάξουμε σε συνεργασία με το Μετσόβι Πολυτεχνείο κρέμες αντιγυραντικές και χυμούς για τον άνθρωπο. Οφέλιμη, οπωσδήποτε. Ναι, οφέλιμη, βέβαια.